Καλησπέρα σε όλους όσους έχουν κατακτήσει και το αμφιθέατρο και τον έξω χώρο. Ευτυχώς η τεχνολογία επιτρέπει να ακουγόμαστε και έξω. Η σημερινή συγκέντρωση σηματοδοτεί με την μαζικότητά της τη θέληση του λαού της πόλης μας να συνεχίσει με νικηφόρο τρόπο να εμπιστεύεται στη διοίκηση του Δήμου τη λαϊκή συσπήρωση. Από αυτό το βήμα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πλειοψηφία των Χαϊδαριωτών για τη στήριξή τους στο δύσκολο αγώνα που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Όλους αυτούς που ξεπέρασαν διλήμματα και φραγμούς, που έκαναν το βήμα και ήρθαν πιο κοντά, εκτιμώντας τη σταθερότητα, τη συνέπεια λόγων και έργων, την ανιδιοτέλεια και την προσπάθεια να λύνονται μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες όσο τη δυνατόν περισσότερα λαϊκά προβλήματα. Να ευχαριστήσουμε όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο, δημιουργικά, αλλά κάνοντας και κριτική, με παρατηρήσεις, προτάσεις και επισημάνσεις, που χαίρονταν για τις επιτυχίες μας, αλλά παράλληλα τόνιζαν και εστίαζαν και στα λάθη και στις αδυναμίες μας. Δεν θέλουμε να πούμε ότι το κάναμε όλα καλά, ότι είμαστε αλάνταστοι, ότι έχουμε κάνει όσα έχει ανάγκη η πόλη μας. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε αρκετούς τομείς. Χρειάζεται να λυθούν ακόμα αρκετά προβλήματα που χρονίζουν ή άλλα που παρουσιάστηκαν στην πορεία. Γι' αυτό, με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, ξεπερνώντας τις αδυναμίες και τα λάθη που έχουμε κάνει, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης μας. Σε συνεργασία με τους κατοίκους, τους μαζικούς φορείς και το λαϊκό κίνημα, θα εστιάσουμε στη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής, για πόλη με σεβασμό στον άνθρωπο και στον περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλάι του λαού σε όλους τους αγώνες που αναπτύσσονται αυτό το διάστημα. Για το δικαίωμα στη δουλειά, στη μόρφωση, στην υγεία, στη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, σε λιγότερο από 3 μήνες, στις 26 Μάη έχουμε την μεγάλη σημαντική μάχη των εκλογών. Μπορεί οι εκλογές να γίνονται σε διαφορετικές κάλπες, έχουμε δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές και ίσως βουλευτικές, όμως η αναμέτρηση θα είναι ενιαία, αφού είναι η ίδια τη λαϊκή πολιτική που διαπερνά όλους τους μηχανισμούς σε κεντρική και τοπική διοίκηση. Οι εκλογές αυτές θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου μας και των Δήμων, αλλά και γενικότερα την πορεία της χώρας και τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας παντού είναι εγγύηση για ισχυρή αντιπαράθεση απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, με όποιο πρόσωπο και αν εμφανίζεται, απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων. Περισσότεροι εκλεγμένοι βουλευτές, ευρωβουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκλεγμένοι στα συνδικάτα και στους συλλόγους, θα μπορούν να παλεύουν από καλύτερες θέσεις. Θα αποκαλύπτουν τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, θα αποτρέπουν αντιλαϊκά μέτρα, θα διεκδικούν και θα κερδίζουν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που βιώνει ο λαός μας. Είναι υποκριτικό να λένε κάποιοι ότι υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης, κάτι που είναι αλήθεια, έτσι. Των Δήμων, ελλείψη προσωπικού, βασικών υποδομών, μεγάλη ανεργία και φτώχεια, και απ' την άλλη να στηρίζουν και να ψηφίζουν τα κόμματα που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Να θυμίσουμε ότι όλοι, εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ψήφισαν τα μνημόνια, τους εφαρμοστικούς νόμους, όλα τα αντιλαϊκά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, τον Καλλικράτη παλιότερα και τον Πιστένη τώρα. Ψήφισαν την απαγόρευση προσλήψεων και τώρα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα γιατί δεν υπάρχουν γιατροί, νοσηλεύτριες, οδηγοί για τα λεωφορεία, γιατί ταλαιπωρούνται στην εφορία και στις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι Δήμοι χωρίς οικοδόμους, σιδεράτες, ξυλουργούς, μηχανικούς, οδοκαθαριστές και πολλές ακόμα ειδικότητες. Κάνοντας μια σύντομη αναφορά στο τι παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μπορούμε επιγραμματικά να πούμε τα εξής. Παραλάβαμε έναν Δήμο που μετατρέπονταν σταδιακά αλλά με χαραγμένη πορεία σε ανώνυμη εταιρεία. Δομές και υπηρεσίες είχαν παραδοθεί σε Κινσέπ, όπως η παιδική σταθμή, ο πολιτισμός, το κολυμπητήριο, στο αίρισμα είχε μπει ΜΚΟ.
η ανταποδοτικότητα ήταν κυρίαρχο στοιχείο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Πλήρωναν οι γονείς 75 μέχρι 250 ευρώ τροφεία για τους παιδικούς σταθμούς. Υπήρχαν υπέροχες συνδρομές στον πολιτισμό και στο κολυμπητήριο, ακριβά δημοτικά τέλη και κυρίως η λογική ότι ο Δημότης εκλαμβάνεται σαν πελάτης και θα πρέπει να πληρώνει για οποιαδήποτε υπηρεσία του παρέχεται. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου ήταν υποκατάρρευση. Για πολλά χρόνια οι διοικήσεις Μαραβέλια αλλά και Δινιακού δεν έκαναν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Τότε δηλαδή που μπορούσαν, γιατί ήθελαν το προσωπικό να είναι έκτακτο, με συμβάσεις, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, για να τους έχουν σε πολιτική ομοιρία. Υπήρχε μεθόδευση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, πρασίνου και αυτεπιστασίας, δηλαδή των τεχνικών έργων, μέσω της αποδυνάμωσης από εργαζόμενους και μηχανήματα και ήταν έτοιμοι να τα παραδώσουν σε κυρσέπ ή ιδιώτες εργολάβους. Να θυμίσω ότι ήταν τόσο τραγική η κατάσταση στην καθαριότητα, ώστε όταν αναλάβαμε το Δήμο, ξεκινήσαμε αμέσως σε τελωτικούς καθαρισμούς, με συμμετοχή πολλών και από εσάς εδώ, πολλών κατοίκων, γιατί το πρόβλημα ήταν εκρηκτικό. Στο σύνολο του προσωπικού οι ελλείψεις ήταν μεγάλες. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ανύπαρκτος και συνολικά υπήρχε κακοδιαχείριση και εικόνα διάλυσης. Να θυμίσω ότι δεν υπήρχε φορτωτή στο Δήμο. Δεν υπήρχε σκούπα άρθρο για τους δρόμους, πλυντήριο κάδων. Τα απορριμματοφόρα που είχαν απομείνει ήταν παμπάλια 20 χρόνων και ασυντήρητα αφού είχαν διαλύσει ακόμα και τον καράζ του Δήμου. Υπήρχαν μεγάλα ανεξόφλητα χρέη και υποχρεώσεις προς τρίτους. Προμηθευτές, απαλλοτριώσεις, δικαστικές αποφάσεις, διεκδικήσεις εργαζομένων που μεταφέρθηκε η πληρωμή τους στη δική μας θητεία. Είναι γνωστές οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί προς μεγαλοπαράγοντες ότι θα τους δοθούν προς εκμετάλλευση ως Καραμαγκάς, οι ορεινοί όγκοι, έχουμε εδώ τα όρη Εγάλαιο και Ποικίλο όρος, καθώς και ελεύθεροι χώροι και ιστορικά μνημεία της πόλης μας. Τα προβλήματα χρόνιζαν και συσσωρεύονταν χωρίς να υπάρχει κανένας προγραμματισμός για την επίλυσή τους. Κανένα αντιπλημμυρικό έργο, σχολικά κτίρια σε εγκατάλειψη, πολιτιστική και αθλητική χώρη ασυντήρητη και σε μαρασμό, έλλειψη συντήρησης υποδομών κλπ. Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς ακολουθήσαμε έναν άλλο δρόμο και πήραμε αποφάσεις που δίνουν το στίγμα μιας πολιτικής αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πολιτών. Πρώτα απ' όλα στηριχτήκαμε στους πολίτες με την καθημερινή επαφή, τις λαϊκές συνελεύσεις που γίνονται κάθε χρόνο σε 7 γειτονιές της πόλης μας. Έχουμε συνεχώς επαφές με τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς. Ο Δήμος ήταν πάντα ανοιχτός όσους κατοίκους θέλουν να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα και τους προέδρους και εκπροσώπους πολλών, σχεδόν του συνόλου των μαζικών φορέων της πόλης μας που βρίσκονται εδώ, γιατί πραγματικά υπήρχε μια πολύ καλή αμφίπλευρη σχέση και νομίζω ότι καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα όλη αυτή την πενταετία. Βρεθήκαμε στο πλάι εργαζομένων σε διάφορους κλάδους, στους συνταξιούχους, εκφράσαμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους του Δήμου, πήραμε αποφάσεις για την ικανοποίηση δίκαιων εργαζομένων, δίκαιων αιτημάτων που είχαν οι εργαζόμενοι. Καταργήσαμε όλες τις ΚΙΝΣΕΠ από την αρχή της θητείας και απομακρύναμε την ΜΚΙΟ. Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη σε πολλές κατηγορίες συμπολιτών μας, καθώς και τις συνδρομές στον πολιτισμό και στο κολυμπητήριο, το οποίο επανήλθε στο Δήμο. Καταργήσαμε την πληρωμή τροφίων στους παιδικούς σταθμούς για τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών και τα μειώσαμε αισθητά για τα υπόλοιπα. Όλα τα παιδάκια πλέον φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. Δημιουργήσαμε γραφείο ανέργων, προσλάβαμε γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, κάνουμε για τέταρτη χρονιά δωρεάν μαθήματα αλληλεγγύης στο κοινωνικό φροντιστήριο για παιδιά που δεν μπορούν να πληρώσουν φροντιστήρια. Η κοινωνική δράση του Δήμου αναπτύσσεται συνεχώς με πολλούς τρόπους, προκειμένου να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργήσει οι πολιτικές τους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ενισχύσαμε το κοινωνικό παντοπολείο, εξασφαλίσαμε την εξέταση και συνταγογράφηση από γιατρούς στα ΚΑΠΗ. Κάνουμε συχνές αιμοδοσίες για να καλύψουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
Κάνουμε δωρεάν εξετάσεις, τεστ ΠΑΠ και μαστογραφίες στις γυναίκες, εμβολιασμούς, μετρήσεις οστικής μάζας, μητρικού θυλασμού. Δημιουργήσαμε το τελευταίο διάστημα ένα πολύ σημαντικό γραφείο μνήμης για την Άνια. Ενισχύσαμε το αίρισμα για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Λειτουργεί πια και το απόγευμα το αίρισμα. Κάνουμε συχνές ημερίδες για ιατρικά θέματα με εξειδικευμένους επιστήμονες. Δώσαμε ζωή, αναγεννήσαμε κυριολεκτικά τον πολιτισμό και βέβαια δώσαμε ζωντάνια και στο κολυμπητήριο με την πρόσκληψη δασκάλων και γυμναστών και τη δημιουργία πολλών νέων τμήματων που φιλοξενούν συμπολίτες μας κάθε ηλικίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, στο πνευματικό κέντρο από 270 μαθητές που ήταν στα τμήματα όταν αναλάβαμε, φτάσαμε σήμερα στους 1.800 και με αυξητική τάση. Ενώ στο κολυμπητήριο είναι χιλιάδες οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν καθημερινά. Διοργανώνουμε αγώνες τύπου για τουρνά ποδοσφαίρου με συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών. Δώσαμε νέα δυναμική και περιεχόμενο στις εκδηλώσεις που γίνονται στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου για να τιμηθούν οι 200 ήρωες κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήρι της Κεσαριανής, αλλά και οι χιλιάδες αγωνιστές που φυλακίστηκαν σε αυτό το κολαστήρι. Αναβαθμίσαμε ποιοτικά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνουμε στο Δήμο με δωρεάν είσοδο σε όλες, δίνοντας τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας να έρθουν σε επαφή με το θέατρο, τη μουσική, το βιβλίο και πολλές άλλες δραστηριότητες. Σημαντική είναι η βοήθεια που δίνουμε, αλλά και η αμοιβαία συνεργασία, όπως είπα πριν, και με τους μαζικούς φορείς. Το τονίζω αυτό για μια ακόμη φορά, γιατί για πολλά χρόνια είχαν ξεχωρίσει σε δύο κατηγορίες τους μαζικούς φορείς, σε κάποιους που ήταν καλά παιδιά και κάπως τους βοηθούσαν και σε κάποιους άλλους που ήταν παρατεταμένοι, δεν είχαν ούτε γραφεία να λειτουργήσουν, δεν τους χρηματοδοτούσαν εκδηλώσεις, δεν έκανε ο Δήμος μαζί τους εκδηλώσεις για να τους ενισχύσει. Ανοίξαμε την αγκαλιά μας και υποδεχτήκαμε με αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης τους πρόσφυγες στο κέντρο φιλοξενίας στο Σκαραμαγκά, αλλά και τα παιδιά μαθητές στα σχολεία της πόλης μας. Πραγματικά ήταν μια κίνηση ανθρωπιάς από όλους μας, συμμετείχε όλος ο πληθυσμός της πόλης μας και αυτό ήταν η απάντηση σε όλα αυτά τα φαινόμενα εθνικισμού, ξενοφοβίας και μιας απαράδεκτης συμπεριφοράς που βλέπαμε δυστυχώς σε άλλες περιοχές της χώρας από τους φασίστες και άλλους οι οποίοι φοβούνται να έρθουν τα παιδιά τους σε επαφή με τα παιδιά άλλων συνανθρώπων μας. Κάναμε πράξη τον διαχειριστικό έλεγχο για πρώτη φορά στο Χαϊδάρι που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά των πληστηριασμών και των κατασχέσεων. Διοργανώσαμε συσκέψεις με συμμετοχή δεκάδων μαζικών φορέων του Δήμου μας. Επανασυνδέσαμε το ρεύμα σε πολλά λαϊκά σπίτια που τους είχε κοπεί. Μιλάμε για οικογένειες άπορες με προβλήματα τεράστια, μονογονικές οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους που είχαν ανάγκη το οξυγόνο και οι απάνθρωποι πολιτικοί τους οδηγούσε στο να τους κόβουν το ρεύμα. Πήραμε επίσης απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην μεταφερθούν τα διαθέσιμα του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας, ένα κόλπο της κυβέρνησης για να δείξει πλεονάσματα και να δεσμεύει τα ελάχιστα χρήματα των Δήμων ώστε να μην μπορούν να κάνουν κανένα έργο. Πιέζουμε για να χρηματοδοτηθούν αναγκαία έργα υποδομής, παιδική σταθμή, σχολή, αθλητική χώρη κλπ. Αποκτήσαμε διατηρηταίο κτίριο στην οδό Κύπρου στα Κουνέλια. Λειτουργήσαμε νέο πολιτιστικό κέντρο στο Δαφνί που έγινε το στέκι και χώρος επικοινωνίας και εκδηλώσεων για την περιοχή. Έχουμε κάνει σημαντικές, ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολεία, αφού τα προηγούμενα χρόνια, εκτός από μία επάλυψη με χρώματα στις εξωτερικές επιφάνειες που είχαν κάνει πριν από τις προηγούμενες εκλογές, δεν είχε γίνει κανένα άλλο έργο. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα μεγάλα βασικά έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την αντιπλημμυρική προστασία. Κάθε χρόνο είχαμε πλημμύρες με μεγάλη ένταση τα προηγούμενα χρόνια, με εκατοντάδες
κατεστραμμένα σπίτια, αυτοκίνητα, δρόμους, πεζοδρόμια και κυρίως την ψυχική φθορά και το φόβο των συνανθρώπων μας κάθε φορά που έβρεχε. Το 2015, αμέσως όταν αναλάβαμε, ξεκινήσαμε σε κινητοποιήσεις. Θυμάστε ότι φτάσαμε σε αποκλεισμό, σε κλείσιμο της λεωφόρου Καβάλας, κάναμε συγκέντρωση στην αντιπεριφέρεια, επισκεφτήκαμε υπουργούς, την περιφερειάρχη, προχωρήσαμε σε καταγγελία, σε αναδείξαμε αυτό το πρόβλημα και είπαμε ότι φτάνει πια, δεν μπορεί άλλο ο κόσμος να ζει με αυτή την αγωνία. Μετά από αυτά η περιφέρεια αναγκάστηκε να ξεπαγώσει ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει από το 2006, δηλαδή τον κεντρικό αγωγό της λεωφόρου Καβάλας. Είπε και ο Γιάννης Βλωτούλης αρκετά πράγματα για τις επιλογές αυτών των έργων και πόσο ταξικές είναι αυτές οι επιλογές. Εγώ θα ήθελα να πω ότι μπήκανε κάποια προβλήματα, τεχνικά προβλήματα, στον αγωγό της λεωφόρου Καβάλας. Η ολιγορία ή η διαφορία της περιφέρειας είναι απίστευτη. Πιέζουμε με κάθε τρόπο συνεχώς για να μπορέσει να ξεκολλήσει αυτό το έργο. Και πέφτουμε από τον ένα στον άλλον. Πηγαίνω στον αντιπεριφερειάρχη, μου λέει πήγαινε στη Δούρου. Πηγαίνω στη Δούρου, μου λέει σε έναν άλλο αντιπεριφερειάρχη. Πηγαίνω σε αυτόν, λέει στον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας. Για να δείτε λοιπόν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές εδώ, πώς το αντιμετωπίζουν. Εμείς σαν Δήμος έχουμε προχωρήσει σε μελέτες και έχουμε καταθέσει μελέτες για το βορειοδυτικό δάσος και την Αφέα Σκαραμαγκά και παράλληλα έχουμε κάνει μικρές σημαντικές παρεμβάσεις, σημειακές παρεμβάσεις στη Ρίμινη, στο Στρατόπεδο, στην Έλα Λαμέη, στην Αστιθέα και σε άλλες περιοχές, ενώ προχωράμε πια και σε συχνούς καθαρισμούς των φρεατίων που είχαν να καθαριστούν πάρα πολλά χρόνια. Επίσης λύσαμε το πρόβλημα του σπασμένου αγωγού, θα ξέρετε κυρίως οι δασιώτες, στην Οδό Πύλου, ένα σημείο επικίνδυνο για σοβαρά ατυχήματα. Για τις πεζογέφυρες δύο λόγια. Είναι έργα που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια και τις ζωές όσων διασχίζουν τη λεωφόρο Καβάλας που κόβει την πόλη μας στα δύο. Συνεχίζονται τα έργα στην πεζογέφυρα στη θέση Προβατά και σε λίγες μέρες πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουν και στο Παλατάκι. Εδώ να θυμίσουμε ότι το έργο σταμάτησε μετά από προσφυγή δύο πολιτών με την αιτιολογία ότι η πεζογέφυρα θα εμποδίσει την οπτική στο ιστορικό κτίριο Παλατάκι. Κάτι βέβαια όσοι ξέρουν τον χώρο που είναι πέρα για πέρα αναλυθές. Μπροστά στη μικροπολιτική τους σκοπιμότητα οι δύο πολίτες αλλά και όσοι προσπαθούσαν έμεσα με πλάγιο τρόπο να βρουν τρόπο για να μην γίνει το έργο και αναφέρουμε σαφώς εδώ στην παράταξη του κυρίου Τινιακού που έκανε δίθεν προτάσεις να αλλάξει θέση πεζογέφυρα γνωρίζοντας ότι μια πιθανή αλλαγή θέσης, δηλαδή να πάει 10 μέτρα πιο δίπλα θέλανε, μια πιθανή αλλαγή θέσης θα ακύρωνε το έργο. Όλοι αυτοί λοιπόν θέλησαν να πάνε κόντρα στην αγωνία αλλά και στην απέτηση χιλιάδων συμπολιτών μας που χρόνια τώρα διεκδικούν ασφαλή διέλευση για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες με τα καροτσάκια, τα αμαία, για κάθε συνάνθρωπό μας που κινδυνεύει καθημερινά σε αυτή την καρμανιόλα. Να θυμίσω ότι αυτή η θέση στο Παλατάκι είναι η πιο επικίνδυνη για ατυχήματα στην Αττική. Και δυστυχώς εκεί έχουμε τριγύσει πολλά θύματα. Ξεκίνησαν τα έργα για την τοποθέτηση του Γλωτάπιτα στο κήπεδο Τάκης Καραλαμπίδης και μετά από ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσουν και στο ανοιχτό γήπεδο του δάσους. Μετά από απίστευτη γραφειοκρατική χρονοβόρα διαδικασία παραλάβαμε επιτέλους το μεγαλύτερο μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού για την υπηρεσία καθαριότητας. Έχουν βγει ήδη στους δρόμους τρία απορριμματοφόρα, η σκούπα, το σάραθρο δηλαδή, ο φορτωτής και φορτηγό και τις επόμενες ημέρες θα παραλάβουμε και το τέταρτο απορριμματοφόρο και το πλυντήριο κάδων. Όλα αυτά τα χρόνια διαχειριστήκαμε μια δύσκολη κατάσταση που την έσωζαν οι ηρωικές προσπάθειες των λίγων εργαζόμενων που δούλευαν με παλιά επικίνδυνα αυτοκίνητα. Και θα ήθελα ειλικρινά από αυτό το βήμα να τους ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας αλλά και σε άλλες υπηρεσίες που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό.
και να πω ότι ένα σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, οι λεγόμενοι παρατασιούχοι, σε λίγες μέρες, στις 7 του μήνα, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, θα δώσουν μια μεγάλη μάχη στα δικαστήρια, μια μάχη για τη ζωή τους. Τη δίνουν καθημερινά για το μέλλον τους. Θα εκδικαστεί δηλαδή το αν θα παραμείνουν στο Δήμο ή όχι. Ο Δήμος μας θα είναι βέβαια όπως πάντα στο πλευρό τους και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την φυσική παρουσία μας και πιστεύω να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που χρόνια τώρα είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Επίσης, να θυμίσω εδώ σε σχέση με την καθαριότητα ότι κάθε λίγο είχαμε το κλείσιμο της κομματερής, της μεταφόρτωσης ή της ανακύκλωσης με αποτέλεσμα, χωρίς τη δική μας ευθύνη, να συσσωρεύονται σκουπίδια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε τις τεράστιες ευθύνες της περιφέρειας και της κυβέρνησης που δεν υλοποίησαν ένα κεντρικό, συνολικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των υπερημάτων και εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης με σεβασμό στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Αυτές τις μέρες πήραμε μια μεγάλη γενναία απόφαση για τη μεταφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από τον υπόγειο χώρο που στεγάζονταν στο Παλατάκι να πάει στο αίτριο όπου μέχρι πριν από λίγες μέρες λειτουργούσε καφετέρια. Στο Παλατάκι ο χώρος ήταν ακατάλληλος για πολλούς λόγους. Υπόγειο χωρίς έξοδο κινδύνου, με πιθανότητα εγκλωβισμού σε φωτιά, σεισμό ή για άλλο λόγο, χωρίς δυνατότητα πρόσβαση άτομα με ειδικές ανάγκες, ανθρώπους με δυσκολίες κλπ. Να μην σας λέω πολλά πράγματα. Απλά να πω ότι από τις 32.000 τίτλους βιβλίων που είχε η βιβλιοθήκη, στα ράφια χώραγαν μόλις 5.000 και τα υπόλοιπα ήταν σε κούτες, στιβαγμένα. Η παιδική βιβλιοθήκη ήταν σε ένα χώρο 2x2, ενώ τώρα στο αίτριο δίνεται δυνατότητα και αναβάθμισης και ανάπτυξης όλων των βιβλίων σε έναν άνετο χώρο, η δημιουργία μιας όμορφης παιδικής βιβλιοθήκης. Θα έχουμε αναγνωστήριο πιθανώς και με καφέ ή αναψυκτικό, δυνατότητα παρουσίασης βιβλίων, εκδηλώσεων και άλλων δράσεων. Διερευνούμε επίσης τη δυνατότητα να κάνουμε μουσική βιβλιοθήκη και βλέπω εδώ και από τα κίτρινα ποδήλατα, οπότε εδώ κάνουμε. Και βεβαίως θα έρθουμε σε επικοινωνία με εκδοτικούς οίκους και διάφορα ιδρύματα για τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνσή της. Παράλληλα θα διαμορφώσουμε το χώρο της πλατείας στο ανοιχτό θεατράκι για εκδηλώσεις το καλοκαίρι, θα κάνουμε καθαρισμό και επαναλειτουργία του συντριβανιού, περιποίηση δέντρων και φυτών, φωτισμό, ώστε να αλλάξει όψη όλος ο χώρος, να γίνει ένας χώρος πραγματικά πολιτισμού και γνώσης. Προχωράμε επίσης στη δημιουργία δύο σημαντικών μουσείων, της Εθνικής Αντίστασης στο πρώην κατάστημα ιστορικό, στο Παλατάκι δηλαδή είναι το απέναντι κτίριο, και του Λαογραφικού Μουσείου στο κτίριο Γίζη. Αυτά τα μουσεία με το Παλατάκι θα δημιουργήσουν ένα χώρο πολιτισμού και ανάδειξης της ταυτότητας και της ιστορίας του Χαϊδαρίου. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη δημοπράτηση, ανακατασκευής και πιστοποίηση των παιδικών χαρών, είπε ο Γιάννης πριν, ο Πρωτούλης. Να πω μόνο ότι από τις 22 έκοψαν τη μία παιδική χαρά στο Δαφνί, γιατί λέει αυτός ο χώρος δεν ανήκει στο Δήμο, ανήκει στο Δημόσιο, στο Υπουργείο Οικονομικών. Και μας κόψανε την παιδική χαρά, εκτός από όλα τα άλλα βέβαια. Επίσης έχουμε καταθέσει πρόταση για ασφαλτοστρώσεις και τσιμπετοστρώσεις δεκάδων δρόμων που έχουν σοβαρά προβλήματα, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε σε διαδικασία μελέτης για την ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης, που είναι και αυτή μια πολύ σημαντική παρέμβαση που πρέπει να γίνει. Έχει δημοπρατηθεί, δηλαδή έχει τελειώσει η διαδικασία για να γίνει η διάνοιξη της οδού Ακροπόλεως στο δάσος και θα ξεκινήσει σύντομα η κατασκευή. Έχουμε εντάξει στην ΟΧΕ, είναι ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, λέγεται ένα πρόγραμμα, την ανάπλαση της οδού Φαβιέρου στη Γρηγορούσα, μαζί με την ανακατασκευή στο θεατράκι και τη συντήρηση του καπί Γρηγορούσας, που είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο έργο το επόμενο διάστημα.
Επίσης, στην Όχη έχουν ενταχθεί ανάμεσα σε άλλα η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών και σχολικών κτηρίων, καθώς και μονώσεις σχολείων. Στα άμεσα σχέδιά μας είναι η διαμόρφωση της εισόδου της πόλης μας από το σταθμό της Αγίας Μαρίνας στην Οδό Πλατεών, από την Κολοκοτρώνη μέχρι την Ιερά Οδό, με επέκταση του πεζοδρομίου, φωτισμό κλπ. Ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα που υπάρχει σήμερα. Είναι επίσης τα σχέδιά μας, σε συνεργασία με το Σύλλογο το Πυργή Χίου, η κατασκευή των μνημείων των πυργούσων που ήταν από τους πρώτους κατοίκους στην πόλη μας. Η διαμόρφωση πλατείας στην Κάτω Γρηγορούσα, στην Άνω Αφέα και στην Κάτω Αφέα, που πραγματικά αξίζουν σε αυτές τις περιοχές που είναι οι ακριτικές περιοχές της πόλης μας να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Επίσης, διάφορες παρεμβάσεις στο Δαφνί, στα Κουνέλια, στο Άνω Δάσος και σε πολλές ακόμα περιοχές. Αυτή την περίοδο, επίσης, επισκευάζουμε και φτιάχνουμε καινούργια πεζοδρόμια σε πολλά σημεία της πόλης μας. Και μια σύντομη ενημέρωση για κάποια ακόμα θέματα για τον βρυφολυμπιακό σταθμό της Οδού Βεργίνας. Είναι αδικαιολόγητη καθυστέρηση που υπάρχει από τον ΑΕΔ που ανήκει το κτίριο, γιατί δεν μπορεί ακόμα να βρει τον εργολάβο ο οποίος έκανε το έργο και να υπογράψει τη σύμβαση ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση και την απόδοση στα παιδιά αυτού του σημαντικού σταθμού. Για το μετρό νομίζω είναι γνωστό το θέμα, δεν θα αναφερθώ αναγκητικά, έχουμε πει και άλλες φορές. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες που το Χαϊδάρι είναι από τους λίγους δήμους που δεν έχει φτάσει το μετρό. Και οι ευθύνες αυτές προσωποποιούνται σε αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν πριν από αρκετά χρόνια, όταν υπήρχε ο σχεδιασμός να έρθει το μετρό στο Χαϊδάρι, για τους δικούς τους λόγους να έρθει το μετρό. Εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα για τις ευθύνες που έχει ο κύριος Ντινιακός, ο οποίος δεν ήθελε και δεν ήρθε δυστυχώς το μετρό στο Χαϊδάρι. Αυτή τη στιγμή κάνουμε έτσι ένα τεράστιο αγώνα. Η τελευταία επίσκεψη που κάναμε ήταν πριν από 2 εβδομάδες στην Αττικό Μετρό, που είχαμε συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αλλά στην καλύτερη περίπτωση είναι να μπει στον επόμενο σχεδιασμό που θα γίνει την επόμενη δεκαετία. Αυτό δυστυχώς είναι το μεγάλο πρόβλημα του μετρό. Έχουμε ακόμα σαν διεκδικήσεις τα 220 στρέμματα του Σκαραμαγκά. Είναι αυτός ο χώρος που υπάρχει σήμερα το κέντρο φιλοξενίας των προσφύγων, που είναι παράνομες επιχωματώσεις που είχαν κάνει τα ναυπηγεία. Παρόλες τις υποσχέσεις ότι θα αποδοθεί ο χώρος αυτός στο Δήμο, έχουμε τώρα πακέτο, δίνουν πρίκα στους Αμερικάνους, οι οποίοι είναι οι επόμενοι μετά τους Άραβες και τους Γερμανούς. Έρχονται οι Αμερικάνοι τώρα να πάρουν τα ναυπηγεία και τους δίνουν πρίκα τα 120 στρέμματα από τα 220. Και είναι αβέβαιο το μέλλον και των υπολείπων. Επίσης διεκδικούμε τα 66 στρέμματα στο στρατόπεδο, το να αποδοθεί η γιορτή στο Δήμο, που αυτή τη στιγμή ανοίγει στο ΤΑΙΠΕΔ, και πολλά έτσι άλλα θέματα που χρειάζεται πάρα πολύ ώρα για να τα αναλύσουμε. Μπορούσαμε να απαριθμίσουμε πάρα πολλά ακόμα, δεκάδες μικρά και μεγάλα έργα που έχουν γίνει στο Δήμο μας. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι ακόμα και την καλύτερη διαχείριση να κάνεις, όσο υπάρχει αυτό το ασφικτικό θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής διοίκησης, δεν θα μπορέσουν να λυθούν όλα τα λαϊκά προβλήματα. Πόσο μάλλον όταν τα κονδύλια που παίρναμε είναι κατά 65% μειωμένα από παλιότερα. Δηλαδή, όταν οι προηγούμενοι δήμαρχοι έπαιρναν 100 ευρώ, εμείς τώρα παίρνουμε 35 ευρώ. Και μάλιστα έχοντας περισσότερες αρμοδιότητες και νέες αρμοδιότητες σαν δήμους. Αυτό το διάστημα και πλησιάζοντας προς τις εκλογές, θα βγαίνουν πολλοί με το μανδύα του δίθεν ανεξάρτητου, που φτιάχνει πολυσυλλεκτικό συνδυασμό έξω από τα κόμματα, μακριά από την πολιτική, άχρωμο και άοσμο. Όμως αυτά τα κολπάκια πιστεύουμε ότι δεν θα ξεγελάσουν κανέναν, αφού τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Όλοι αυτοί μετά τις εκλογές θα δηλώσουν πίστη στα κόμματα που ανήκουν και θα καταγραφούν στους αριθμούς των δήμων που κέρδισαν τα αντίστοιχα κόμματα. Όμως ακόμα χειρότερη είναι η πιθανότητα να παγιδέψουν κάποιους συμπολίτες μας στον δίθεν ανεξάρτητο συνδυασμό, και κυρίως ότι η πολιτική που θα εφαρμόσουν
να ταυτίζεται πλήρως με τις αντιλαϊκές αντιδραστικές πολιτικές αυτών των κομμάτων και να πάρουν μέτρα, όπως λέγαμε και στην αρχή, που θα είναι σε βάρος των πολιτών που τα ψηφίσατε. Να δείτε πώς γυρίζει δηλαδή ο κύκλος. Η υποκρισία, οι υποσχέσεις αλλά και το ψέμα θα περισσέψουν αυτό το διάστημα. Επίσης, ο χρηματισμός και η εξαγορά συγκηδήσεων θα ξεπεράσουν κάθε όριο. Καθήκον δικό μας είναι να βοηθήσουμε τα λαϊκά στρώματα, τους φίλους, τους συγγενείς μας, τους γείτονες, να μην εγκλωβιστούν σε συνδυασμούς και παρατάξεις που θα θελήσουν να ξεπουλήσουν όλο το Χαϊδάρι. Από το Σκαράμακα και τα βουνά μέχρι τα στρατόπεδα, τα δημοτικά καταστήματα και τις κοινωνικές δομές. Ο κύριος Δινιακός επιστρατεύει ό,τι πιο βρώμικο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Λάσπη, υποσχέσεις, ρουσφέτια, παραπληροφόρηση, μαζί με εγωισμό, αλαζονία και έπαρση που περισσεύουν σε αυτόν και δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Είναι έτοιμος να εφαρμόσει μια νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή πολιτική και πρόθυμος να λειτουργήσει σαν dealer επιχειρηματικών συμφερόντων. Το δείχνουν οι θέσεις του για τον ένφια, την ανταποδοτικότητα, τις εργασιακές σχέσεις και την παράδοση δημόσιων κτηρίων σε ιδιώτες. Το νέο που ευαγγελίζεται είναι η επιστροφή στα παλιά, στον αυταρχισμό και στη βιτρίνα παλιότερων διοικήσεων. Αφού δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίζει πάνω από το 95% των αποφάσεων, προσπαθεί να εστιάσει και βέβαια να προβάλλει μέσω ακριβοπληρωμένων καταχωρήσεων στις εφημερίδες και στα site θέματα όπως ότι δήθεν κόβουμε τα δέντρα. Εμείς που έχουμε τεράστια ευαισθησία και ξέρετε πολύ καλά ότι προσπαθούμε να σώσουμε το πράσινο και τα δέντρα, όταν οι άλλοι κόβανε 5.000 πεύκα στο στρατόπεδο, 5.000 δέντρα για να γίνει η γέφυρα, η συνδρομική γραμμή στην Αφέα, όταν κόψανε και κατέστρεψαν όλη την περιοχή του Ελαιώνα, που κατ' όνομα μόνο τώρα ονομάζεται Ελαιώνας, όταν κατέστρεψαν τα δέντρα στο δάσος, που είναι προηγούμενες θητείες δημάρχων, τότε δεν μίλαγε κανένας. Μόνο εμείς βγαίναμε και υπάρχουν και τα γραπτά και οι αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τώρα για να κόψουμε ένα δέντρο, από τα 100 αιτήματα που γίνονται, κατοίκων γέρχονται και λένε θα πέσει το δέντρο, θα σκοτώσει ανθρώπους, θα καταστρέψει σπίτια. Ζήτημα να κόβονται 2 με 3 δέντρα και μόνο μετά από έγκριση της Γεωπόνου και της Τεχνικής Υπηρεσίας ή του Δασαρχείου. Αλλά δυστυχώς, και αυτό το λέω έτσι πραγματικά με μεγάλη στενοχώρια, περιμένουν πιθανόν μήπως κάποιο δέντρο χτυπήσει και κάποιον άνθρωπο και βγουν μετά και πούν γιατί δεν κόψατε τα δέντρα. Δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος, είναι εδώ ο Δημήτρης από το Πράσινο και καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Βρήκε τώρα, είναι τόσο μικρόψυχοι μερικές φορές οι πολιτικοί τους, να πούν ότι οι ζωγραφιές που έχουν γίνει και έχουν ομορφύνει την πόλη μας, από τα σχολεία που έχουν ζωγραφιστεί, η πλειοψηφία των σχολείων, το Δημαρχείο, το Κολυμπητήριο, το κτίριο των Νεοφωκαέων, τώρα η πλατεία Ηρώων και έπονται πάρα πολλές παρεμβάσεις, να πούν ότι η ζωγραφική στην πλατεία Ηρώων δεν είναι τόσο καλή, θυμίζει σοσιαλιστικό ρεαλισμό, είναι μουντά τα χρώματα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή είναι απίστευτο το πού φτάνει κάποιον το θράσος και πραγματικά μια μικρόψυχη, όπως σας είπα, πολιτική. Και να τελειώσω σχετικά με τη βιβλιοθήκη. Αντιδράσανε και καταψηφίσαν τη μεταφορά της βιβλιοθήκης σε αυτόν τον χώρο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πολύ πιθανό, αυτό βγήκε και από τα λόγια τα οποία είπανε, ότι θα πρέπει πιθανό να δοθεί σε κάποιον ιδιώτη η βιβλιοθήκη, πιθανό να είχε ταχθεί ο χώρος του Αίθριου και βέβαια τους πείραξε πάρα πολύ που αυτός ο χώρος θα γίνει ένας χώρος γνώσης και πολιτισμού. Ο κύριος Πυλιόπουλος είναι ο καθαρόαιμος απολογητής της περιφέρειας και της κυβέρνησης. Βασιλικότερος του βασιλέως. Προσπαθεί να τους βγάλει λάδι για όλη αυτή την πολιτική που ασκούν. Κλείνει τα μάτια και μεταφέρει όλη την ευθύνη στο Δήμο. Έχει ευθύνες, λέει ο Δήμος, για τη διαχείριση των απορριμμάτων και όχι η κυβέρνηση και η περιφέρεια που δεν χωροθετούν.
Να δούμε κάποια παραδείγματα ακόμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Μόνο λόγια, κωδική στους προϋπολογισμούς, εξαγγελίες, αλλά όχι έργα. Είπε και ο κύριος Πρωτούλης πριν, στον προϋπολογισμό προβλέπονταν 485 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά έργα, υλοποίηση 19,9 εκατομμύρια. Σκεφτείτε λοιπόν. Στο Χαϊδάρι, είπα και προηγουμένως, καθυστερούν αδικαιολόγητα, ενώ έχουμε καταθέσει ήδη τις μελέτες. Όμως, για την ανάπλαση, τα είπε ο Γιάννης, να μην τα πω εγώ, που δίνουν δηλαδή τα χρήματα στα γήπεδα των ΠΑΕ για να φτιάξουν οι ΠΑΕ και να αυξήσουν την κυφροδοφορία τους, έτσι, πάρα πολλά χρήματα. Αντισεισμική θωράκιση, ανύπαρκτη κανένας έλεγχος. Αντιπυρική προστασία επίσης. Η καταστροφή στο μάτι εξάλλου τα λέει όλα. Στο Χαϊδάρι, για την προστασία από τις φωτιές τους καλοκαιρινούς μήνες, δίνουμε πάνω από 80.000 ευρώ κάθε χρόνο για την πυρασφάλεια και δεν μας χρηματοδοτούν καθόλου παρόλες τις αιτήσεις τις οποίες κάνουμε. Η αυξημένη πυρασφάλεια που έχουμε και η εθελοντική προστασία και των κατοίκων και των συλλόγων, και εδώ να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, έχουν σώσει τα δάση μας τα τελευταία χρόνια. Μια άλλη απόφαση την οποία δεν πέρασε η επικεντρωμένη περιφέρεια. Μειώσαμε τα δημοτικά τέλη στους ανέργους, στα μικρά καταστήματα μέχρι 100 τετραγωνικά νέα και τους νέους επιχειρηματίες. Και έρχεται η αποκεντρωμένη περιφέρεια, δηλαδή το κράτος, η κυβέρνηση, και απορρίπτει αυτή την απόφαση που θα έδινε μια ανάσα σε στρώματα τα οποία πλήττονται από τη φτώχεια και την ανεργία. Καταργήθηκαν προγράμματα όπως το Εξοικονομώ. Το Πράσινο Ταμείο δίνει χρήματα μόνο όταν πληρώσουν και οι κάτοικοι. Ακούστε ένα παράδειγμα. Για να γίνει απαλωτρίωση ενός οικοπαίδου, είχαμε πάει πριν από λίγες μέρες και στο Πράσινο Ταμείο και λέμε: δώστε μας κάποια χρήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά οικόπεδα τα οποία δεσμεύανε παλιά, αλλά δεν τα πληρώνανε, δεν τα απαλωτριώνανε και είναι εκεί τα οικόπεδα τώρα. Και οι ιδιοκτήτες προσφεύγουν στα δικαστήρια, κάνουν τέλος πάντων αγώνα για να αποδεσμευτούν. Τους λέμε: δώστε μας κάποια χρήματα να απαλωτριώσουμε, να πληρώσουμε τα οικόπεδα. Μας λένε: θα σας δώσουμε στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο Δήμο. Και για ένα παράδειγμα ενός οικοπαίδου που συζητάγαμε για 500.000 ευρώ, θα μας δίναν 20.000 και τις 480.000 έπρεπε να τις πληρώσουν οι περίοικοι. Δηλαδή το κάθε διαμέρισμα να πληρώσει 30, 50, 20.000, 75.000 ένα διαμέρισμα, γιατί λέει παίρνει αξία το σπίτι, άρα θα πρέπει να πληρώσουν οι περίοικοι για να αποζημιωθεί το οικόπεδο ενός ιδιώτη. Και αυτή είναι η πολιτική των κυβερνήσεων που στηρίζει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Πυλιόπουλος. Επίσης διαδίδουν ψέματα ότι δείτε δεν θέλουμε να αξιοποιήσουμε προγράμματα της περιφέρειας, ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλα. Εμείς διεκδικούμε κάθε είδους χρηματοδότηση για έργα και παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η πόλη μας. Εξάλλου αυτά είναι χρήματα από τον Ιδρώτα των Ελλήνων εργαζομένων. Δεν μας τα χαρίζουν. Είναι δικαίωμα και απέτησή μας να τα πάρουμε. Σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνουν επίσης ο κύριος Κέντρης που προσπαθεί να συσπυρώσει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και ένα άλλο κομμάτι ο κύριος Θεοφίλης που ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο και ο κύριος Ασπρογέρακας ο οποίος έχει την επίσημη στήριξη από τη ΛΑΕ. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, όλη η Δημοτική Αρχή, εσείς οι σύντροφοι και οι φίλοι που μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και οι νέοι συναγωνιστές που πλαισιώνουν τώρα τη λαϊκή συσπήρωση, έχουμε πολλά σχέδια, όρεξη και όνειρα για να κάνουμε πολλά πράγματα. Για να ανακουφίσουμε τη ζωή των κατοίκων και να βάλουμε μια πινελιά ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας στον γκρίζο και την απανθρωπιά που κυριαρχεί σήμερα. Το όραμά μας, η επιθυμία μας, η προσπάθειά μας είναι να κάνουμε μια όμορφη πόλη. Γιατί όχι όπως αυτές που φανταζόμαστε ή ζωγραφίζουν τα παιδιά. Οι όμορφες πόλεις όμως πρέπει να συνδυάζουν ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον με την ανθρώπινη παρουσία, την ηρεμία, τη γαλήνη, την ευτυχία των ανθρώπων. Γι' αυτό παλεύουμε για να έχουν όλη δουλειά, να μην υπάρχει ανεργία, ανέχεια και φτώχεια. Για να γυρνάνε οι εργαζόμενοι στο σπίτι μετά από τη δουλειά τους
και όχι απογοητευμένοι γιατί για μια ακόμα μέρα δεν βρίσκουν δουλειά και παραμένουν άνεργοι. Για να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, φτιάχνοντας μια νέα γενιά μεταναστών. Για να μην υπάρχουν άστεγοι, να μην υπάρχει το πρόβλημα των ναρκωτικών που προσπαθούν να το καλύψουν με υποκατάστατα και κλειστούς χώρους χρήσης για να μην χαλάει η δίθεν εικόνα της πόλης. Για να μην υπάρχουν πόλεμοι, προσφυγιά, δυστυχία, άνθρωποι που να βιώνουν την απελπισία και τη θλίψη. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Μπορεί να έρθει το ατόφιο χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, να μοσχοβολήσει η ζωή μας, να παίζουν τα παιδιά μας ανέμελα, να ασχολούνται όλοι ανεξαιρέτως ηλικίας με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη δημιουργική απασχόληση. Σκεφτείτε αν τα έχουμε αυτά ανάγκη και αποφασίστε. Αποφασίστε να αλλάξουμε τα πράγματα, να κάνουμε ένα κόσμο ανθρώπινο, ειρηνικό, που να φοράει και να φροντίζει όλους τους ανθρώπους. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, εμείς δεν βλέπουμε το Δήμο σαν ευκαιρία βιοπορισμού, επαγγελματικής ή οικονομικής αποκατάστασης. Τον βλέπουμε σαν μετερίζει από όπου μαζί με τους εργαζόμενους και όλο το λαό θα αγωνιζόμαστε για να λύνονται τα λαϊκά προβλήματα, για να ανακουφίζονται όσο γίνεται όλοι όσοι υποφέρουν από αυτή τη βάρβαρη λέλαπα. Δεν θα κάνουμε υποκλήσεις, ούτε θα αποδεχόμαστε όσα επιβάλλουν η κυβέρνηση, η περιφέρεια ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα βάλουμε φόρους στο λαό, ούτε θα βλέπουμε τα λαϊκά στρώματα σαν ένα μέσο συνεχούς αφέμαξης. Δεν τόλμησε κανένας μεγαλοεπιχειρηματίας ή εφοπλιστής που έχουν βάλει στο μάτι, όπως έλεγα και προηγουμένως, το Σκαραμαγκά και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι, το στρατόπεδο, το Δαφνί, τα βουνά μας συνολικά, τη δυτική πύλη της Αθήνας, δεν τόλμησε κανένας να μας πλησιάσει. Στις μέρες που απομένουν μέχρι τις εκλογές, να μπούμε όλοι στη δράση. Δεν περισσεύει κανένας. Όλοι είστε πολύτιμοι. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι λίγοι, όσο δραστήριοι κι αν είναι, μπορούν να καλύψουν όλους τους χώρους. Τις γειτονιές, τα σχολεία, τα καφενεία, τους εργασιακούς χώρους, τα πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα. Να μην επαναπαυθούμε ότι ο κόσμος θα μας ψηφίσει χωρίς τη δική μας ουσιαστική και μεθοδική δράση. Να συγκροτήσουμε και να πλαισιώσουμε τις εκλογικές επιτροπές που θα δημιουργηθούν. Να κάνουμε συσκέψεις για να συζητήσουμε με φίλους, συγγενείς, γείτονες από κοντά για ό,τι θέματα τους αφορούν και ό,τι προβλήματα βάζουν. Να απλώσουμε το χέρι μας σε όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται με την κατάσταση που ζουν, που θέλουν να αγωνιστούν για να την αλλάξουν, ανεξάρτητα αν προέρχονται και από άλλους πολιτικούς χώρους. Να μην αφήσουμε να παγιδευτούν οι συμπολίτες μας σε διλήμματα και υποσχέσεις. Να μην υποκύψουν σε κανενός είδους πίεση. Όσο περισσότερα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο και την Περιφέρεια και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές πέσουν στις κάλπες, τόσο θα δυναμώνει η λαϊκή αντίσταση και η ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γιατί μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Το ηρωικό Χαϊδάρι θα δώσει τη δική του απάντηση. Με τη σιγουριά της νίκης, γεια σας.